Η σήμανση των κυκλικών κόμβων σε εθνικό και δημοτικό δίκτυο ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Νικτοπάτης ανέφερε ότι γίνονται ενέργειες ώστε να αλλάξει η προτεραιότητα που ισχύει και θέλει όσα οχήματα εισέρχονται στον κυκλικό κόμβο να προηγούνται κατά την είσοδό του σε αυτόν. Η εισήγηση του Δήμου Σερών ζητά να αλλάξει αυτό και προτεραιότητα να έχει το όχημα που κινείται μέσα στον κυκλικό κόμβο. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι προσπαθούμε να πάρουμε να μας εγκρίνουν νόμιμα τη σήμανση του κυκλικού κόμβου ώστε να έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο. Κάτι που έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Γιατί είπαμε ότι σε κάποιες περιοχές που έχουν κάνει αυτό με τη σηματοδότηση, βέβαια δεν έχει γίνει με αδειοδότηση, άρα όπου έχουμε ατυχήματα, δημιουργούνται προβλήματα με τους δικηγόρους και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η διαδικασία ότι εμείς προχωρούμε στο να μπορέσουμε να πάρουμε νόμιμα τη σηματοδότηση για να μπορούμε να έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στον κυκλικό κόμβο. Ενώ τώρα είναι έλεος. Επαναλαμβάνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Γιατί λέει κάποιος, γιατί εκεί γίνεται, ναι, μεν υπάρχει το σήμα. Όταν όμως γίνεται το ατύχημα, τότε δημιουργούνται τα προβλήματα. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ουσία. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Καταρχάς, αν το πετύχουμε, θα το κάνουμε για όλους τους κόμβους. Αλλήμον αν κάποιους τους έχουμε έτσι και κάποιους αλλιώς. Ναι. Θα μείνουμε στην κατάσταση που έχει σήμερα, αν δεν το πετύχουμε για όλους τους κόμβους. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ηλίας Γκότσης ανέφερε ότι και επί δικής του θητείας είχαν γίνει σχετικές ενέργειες και εστίασε στα προβλήματα που είχαν προκύψει. Για δεύτερη φορά επιχειρείται αυτό εδώ με τους κυκλικούς κόμβους. Το είχαμε επιχειρήσει και εμείς, και εγώ σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος. Η Εθνικής Αντίστασης και η Βενιζέλο είναι ο δρόμος, θεωρείται τριτεύων εθνικός δρόμος. Τριτεύων. Και δεν αλλάζει. Δυστυχώς δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν, επειδή το προσπαθήσαμε και εμείς με αλληλογραφίες και λοιπά, δεν είναι πρωτεύων, είναι τριτεύων. Και γιατί σε ερωτήσεις και στα Υπουργεία και αυτά, αν μπορεί να αλλάξει όπως αλλάξαμε την μεραρχία στο κομμάτι από επαρχιακό, το κάναμε δημοτικό, μπροστά από τη Λέσχη εκείνο, και το κομμάτι. Εκείνο πλέον και πάλι εδώ με συμβολή, θα το πω, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, άλλαξε ο χαρακτηρισμός και από επαρχιακή οδός έγινε δημοτική οδός. Σε αυτό το κομμάτι όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δυστυχώς θα μείνουν η κυκλοφοριακή ρύθμιση, θα είναι όπως είναι, διότι δυστυχώς δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τριτεύων εθνικός δρόμος να γίνει δημοτικός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Ενώ ο κύριος Στέφανος Φωτιάδης επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι οι πινακίδες όπου αναγράφονται τα όρια ταχύτητας θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες και να μην καλύπτονται από φυλώματα δέντρων ή χόρτα. Όπως συμβαίνει, και δέστε το αυτό, ναι. Όταν έρχεσαι για να βρεις την πόλη, δηλαδή πριν το Στεργάτ, έχει μία πινακίδα μικρούλα. Και έχει και αυτοκλή κόρθα που φτάνουν στο ύψος της πινακίδας και δεν φέρνει. Ναι. Έρχεται ο κόσμος. Με ποια ταχύτητα τάχα. Σας το λέω εγώ για να... Λοιπόν, και εκεί συνήθιζε και συνηθίζει η τροχέα να στείλει το ραντάρ. Αυτό είναι ίσπραξη. Δεν είναι κόλλος. Λοιπόν, να κουρεύουμε τις πινακίδες που δείχνουν την ταχύτητα. Παρακαλώ να το κάνετε προς κάθε κατεύθυνση. Είναι εντός πια των ορίων μας. Τοποθετήστε επανειλημμένες πινακίδες που να λένε 40, προσοχή 40, αλλιώς φόρτ. Να σου δείχνει ο τροχονόμος είναι πρόκληση. Σας παρακαλώ, αυτό το βάζω ως παράκληση. Αλλάξτε τις πινακίδες, κουρέψτε το πράσινο και κάντε και μια συζήτηση με την τροχέα. Μέρες που είναι και υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είμαστε για να κάνουμε εις πρακτικούς μηχανισμούς, για να εμφανίζουμε νούμερα τα Υπουργεία. Με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να απαντά πως υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά τη σήμανση των δρόμων. Καταρχάς, έχουμε ένα μεγάλο έργο, θα είδατε, στο τεχνικό πρόγραμμα για 2 χρόνια για την οδική σήμανση. Ήδη έχουμε μια υπηρεσία που τρέχει από πέρυσι, μάλλον από το Δεκέμβριο, για τη συντήρηση των σημάτων
και νομίζω ότι όλοι βλέπουν τη μεγάλη διαφορά και στην πόλη. Αλλάξαμε πάρα πολλά σήματα, προσθέτουμε. Τελευταία στη Βενιζέλου ξυλώσαμε πολλά σήματα που ήταν κάτι παλιά αντιαισθητικά και καταθλιπτικά, θα πω. Στο Μητρούτσι βάλαμε ένα φωτιστικό, ένα στόπ μεγάλο εκεί που χρειαζόταν την υπηρεσία με το φωτοβολταϊκό που ανάβουν τα φώτα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση στη σηματοδότηση και φυσικά στο έργο αυτό θα έχουμε πλέον μόνιμα τις διαβάσεις, θα γίνονται κάθε χρόνο οι διαβάσεις και οι θέσεις στάθμευσης, συμπληρώνω αυτό που είπατε, οι θέσεις στάθμευσης, οι δημοτικές για τα ΜΕΑ θα βάφονται κάθε χρόνο και αυτές. Νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι δηλαδή θα είμαστε αρκετά πιο σωστοί.